Στην Ελλάδα, τα ροζέ κρασιά πάντα είχαν επιτυχία. Λίγο οι εταιρείες που είχαν φτιάξει πολύ ωραία ροζέ κρασιά, κυρίως όμως το κλίμα. Με τα καλοκαίρια, που είναι μια περίοδος που ο τουρισμός είναι στα πάνω του και γενικά καταναλώνεται πάρα πολύ κρασί, τα ροζέ κρασιά πάντα είχαν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Τα τελευταία χρόνια, που το ροζέ κρασί παγκοσμίως περνάει μια απίθανη άνθηση, η Ελλάδα έχει βρεθεί σε πολύ καλό σημείο. Για τον πλούστο λόγο ότι πολλά χρόνια είχαμε δουλέψει πάνω στα ροζέ μας, ξέραμε ότι θα φτιάξουμε καλά και έχουν πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Όλες οι ερυθρές ποικιλίες μπορούν να φτιάξουν ροζέ. Το Αγιοργήτικο, η Λιμιώνα, η Μαυροδάφνη. Όμως, τολμώ να πω ότι το ξινόμαυρο είναι ο βασιλιάς. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε ότι τα ροζέ από ξινόμαυρο έχουν κατακτήσει μια πολύ περίεπτη θέση, όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Τα ροζέ κρασιά συνήθως είναι σχετικά εύκολα κρασιά, άρα μπορεί να πιωθούν το μεσημέρι, πιωθούν το βράδυ, από μόνα τους, με συνοδεία φαγητού. Γενικά είναι κρασιά τα οποία ευχαριστούν το πλήθος που λένε. Υπάρχουν και ροζέ κρασιά τα οποία έχουν φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο που πραγματικά διεκδικούν μία θέση πολύ σημαντική στο εινικό στερέωμα. Έχουν οξύτητα, έτσι, τα καλά ροζέ έχουν οξύτητα, έχουν πολύ ωραία αρώματα και έχουν ένα φρουτώδες τελείωμα, μια φρουτώδη επίγευση που πραγματικά τα κάνουν μεγάλα κρασιά. Κατά την άποψή μου, ταιριάζουν πάρα πολύ με την ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, ένα ροζέ ξινόμαυρο με γεμιστά είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή.